Είναι ευχάριστη έκπληξη. Μπορούμε να πούμε ότι για φέτος παρά τις προσβλέψεις μας υπερβήκαμε το εαυτό και διακινήσαμε περί 400 άτομα στα γραφείο. Ποιοι προορισμοί ήταν φέτος δημοφιλής, κύριε Παντήρη? Φέτος την τιμητική της είχε η Προύσα που είχε πέρα από τα δύο τα δικά μας τα λεωφορεία, είχε και άλλα τρία, σύνολο πέντε λεωφορεία. Στη Βουλγαρία το Πάσκο μαζί με τη Φιλιππούπολη που διακινήσαν επίσης άλλα πέντε λεωφορεία. Και η Ελλάδα με ένα λεωφορείο. Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι πώς κινήθηκαν, κύριε Παντήρη? Επηρεάστηκαν καθόλου από την, αυτό που λέμε, την κρίση? Όχι, ήταν ακριβώς οι ίδιες. Δεν είχαμε διαφορές, δεν είχαμε διακυμάνσεις προς τα πάνω. Και να υπήρχαν, δεν φροντίσαμε να τις ανεβάσουμε εμείς. Κρατήσαμε τις περσινές τιμές στα επίπεδα. Επομένως, αυτό μπορεί να σας κάνει αισιόδοξους ως τουριστικούς πράκτορες η κίνηση αυτού του τριημέρου και για την ερχόμενη τουριστική κίνηση? Ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Πιστεύουμε ότι και το πάθος θα έχουμε κίνηση. Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει ένας τόνος της αισιοδοξίας όλα αυτά. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι ερμηνεύεται θετικά η κίνηση αυτού του τριημέρου. Και... Βεβαίως, αλλά έτσι σας είπα. 300 άτομα για αποκρίσεις ήταν υπεραρκετά. Πάνω από τις προβλέψεις που βγήκαμε.